Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε από το στρατιωτικό γήπεδο Κοζάνης. Αυτή τη φορά εδώ στην κάμερα της αθλητικής ανασκόπησης και δίπλα μου έχω την χαρά και την τιμή να φιλοξενώ ένα από τα νέα αποκτήματα της Κοζάνης στη φετινή μεταγραφική περίοδο, τον Κλώτη τον Ντούκα, ο οποίος προέρχεται από τη Football League και από την Αθλητική Ένωση Ποντίων Κοζάνης. Κλώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Παύλο. Ευχαριστώ πολύ που επεδέχθησες την πρόσκληση να είσαι εδώ μαζί μας. Θέλω να μου πεις καινούργια ομάδα, διαφορετικό περιβάλλον, διαφορετικά παιδιά, καινούργιοι συνάδελφοι ποδοσφαιριστές. Ποια είναι η πρώτη εικόνα που έχεις πάρει από το καινούργιο περιβάλλον στο οποίο πλέον αγωνίζεσαι? Καταρχήν είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην ομάδα της Κοζάνης. Η ομάδα δουλεύει επαγγελματικά σε όλα τα επίπεδα. Φαίνονται κι άλλωστε από τις κινήσεις που έχει κάνει, από τον προγραμματισμό που έχει κάνει. Στόχοι της ομάδας είναι υψηλοί, δεν θα πούμε τι και πώς. Όλοι γνωρίζουμε ποιος είναι ο στόχος της ομάδας και θα παλέψουμε για το καλύτερο. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι της Κυριακής, η ομάδα ταξιδεύει στην Έδεσα για να παίξει με τον τοπικό Εδεσαϊκό για το θεσμό του κυπέλου, τρίτη φάση του κυπέλου Ερασιτεχνών. Μια Κοζάνη η οποία έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία όσον αφορά τα αποτελέσματα αλλά και την απόδοσή της. Ο κόσμος ζεσταίνεται, ο κόσμος άρχισε σιγά σιγά πάλι να ενδιαφέρεται για την ομάδα της Κοζάνης. Είχε απαξιωθεί αρκετά χρόνια αυτή η ομάδα, είναι άδικο φυσικά, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι με την προσπάθεια όλων θα ξαναέρθει η Κοζάνη εκεί που πραγματικά ανήκει. Ποιος είναι ο στόχος της Κυριακής? Σαφώς και το κύπελο είναι ένας θεσμός που μας ενδιαφέρει. Θέλουμε να προχωρήσουμε όσο δυνατόν περισσότερο μπορούμε. Θεωρητικά έχουμε μια εύκολη κλήρωση, θα μπορούσαμε να παίξουμε και με β' εθνική ομάδα, οπότε είναι κάπως καλύτερο για μας. Όχι ότι ο Δεσσαϊκός δεν είναι ομάδα υπολογίσιμη, αλλά σχετικά με τους άλλους αντιπάλους είναι πιο εύκολος. Εμείς θα κοιτάξουμε να πάρουμε το παιχνίδι, να συνεχίσουμε στο κύπελο, να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε και κάθε ένα το παιχνίδι το κοιτάξουμε ξεχωριστά. Θα πάμε τώρα την Κυριακή εκεί πέρα, παίζουμε σε ένα μικρό γήπεδο από ό,τι μαθαίνουμε, θα είναι δύσκολο για μας, αλλά εντάξει, θα παλέψουμε, θα το πιστέψουμε και πιστεύω θα είμαστε εμείς που θα πανηγυρίσουμε την πρόκριση στο τέλος. Η διοίκηση της ομάδας έχει πριν από λίγες ώρες έχει δώσει το ok ώστε να μπορούν δωρεάν να μετακινηθούν φίλαθλοι που θέλουν να δουν το παιχνίδι την Κυριακή στο γήπεδο Ριζαρίου. Θα παίξετε στο γήπεδο Ριζαρίου διότι στο ΔΑΚ της Έδεσας υπάρχουν κάποιες προβλεπόμενες εργασίες, γίνονται εκεί, ένα όντως μικρό γήπεδο. Αυτές είναι κινήσεις, φαντάζομαι, που θα συμφωνείς και εσύ, δείχνουν επαγγελματικές ομάδες. Όταν μια ομάδα προσφέρει δωρεάν μεταφορά του κόσμου της και από ό,τι μαθαίνουμε υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον, ο κόσμος θέλει να στηρίξει την ομάδα. Ένα μήνυμα για αυτούς τους ανθρώπους που σιγά σιγά άρχισαν να έρχονται στο γήπεδο, Κλώντη. Σίγουρα θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας. Η Κοζάνη είναι μεγάλη πόλη, έχει πολλούς κατοίκους. Σίγουρα τους θέλουμε δίπλα μας, στο πλευρό μας. Θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ άμα έχουμε τη στήριξή τους. Και πίστεψέ με, στο τέλος θα βγούμε όλοι κερδισμένοι από αυτό. Μόνο κέρδος θα έχουμε και όλα τα καλά θα έρθουν. Απλά θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας και τα καλύτερα έρχονται. Προηγουμένως ο συναθλητής σου, ο Ιορδάνης, είπε, ο Παπαργυρίου, είπε ότι χρειάζεται υπομονή. Πόσο εύκολα και πόσο δύσκολα είναι να κάνει ο κόσμος, ο φίλαθλος κόσμος, υπομονή σε αυτό που σιγά σιγά χτίζεται? Σίγουρα ένα πρωτάθλημα δεν έχει 5-10 αγωνιστικές, έχει 25-30 αγωνιστικές. Από εκεί και πέρα, άμα τερματίσεις πρώτης, έχεις και μετά μπαράζ. Δηλαδή, το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο. Σίγουρα θα είναι δύσκολο. Απλά εμείς πρέπει να κοιτάξουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Κάθε Κυριακή να παλεύουμε για το τρίποντο και με το καλό κλίμα που έχουμε και όλη τη δουλειά που κάνουμε μαζί με τους προπονητές μέσα στο γήπεδο, πιστεύω κάθε Κυριακή θα μας βγαίνει και θα είμαστε η ομάδα που θα παίρνει τα τρίποντα. Εγώ να ευχηθώ καλό αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα είναι η πρόκριση, η νίκη και η πρόκριση για την ομάδα της Κοζάνης. Υγεία πρωτίστως σε σένα. Θα είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι εάν η ομάδα περάσει και στην επόμενη φάση του κυπέλου και το μόνο που έχουμε εμείς να ευχηθούμε είναι καλή επιτυχία στην ομάδα και όλα να πάνε κατευθείαν και όλα να πάνε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ για ακόμα μία φορά, βέβαια από διαφορετική ομάδα πλέον,
αλλά εύχομαι προσωπικά να μην αντιμετωπίσεις κανένα τραυματισμό και να είσαι υγιής. Παύλο, και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την αθλητική ανασκόπηση. Σας θέλουμε δίπλα μας και αυτά. Να είσαι καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, ευχαριστώ.